Χαίρετε και πάλι παιδιά, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μας στο YouTube και είσαστε στο videolearner.com. Σήμερα θα μιλήσουμε πώς θα μετατρέψουμε τη γενική μορφή της δομής επανάληψης για από μέχρι σε ισοδύναμη μορφή χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης όσο επανάλαβε. Κοιτάξτε, έχω την όσο επανάλαβε με τη για από μέχρι γιατί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό και τα δύο ελέγχουν στην αρχή πριν τις εντολές επανάληψης μια συνθήκη. Ενώ η αρχή επανάληψης είναι στο τέλος. Θα σας πω μετά πώς θα κάνουμε την για από μέχρι στην όσο επανάλαβε. Ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση. Η τιμή 1 να είναι μικρότερη από τη τιμή 2, άρα έχουμε αύξουσα σειρά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχουμε τη για από μέχρι για μεταβλητή από τιμή 1 μέχρι τιμή 2 με βήμα ταφ 3, ένας αριθμός, τιμή 3. Ομάδα εντολών που πρέπει να επαναληφθούν, τέλος επανάληψης. Πολύ ωραία. Το ισοδύναμο τώρα της όσο επανάλαβε είναι μεταβλητή να πάρει τιμή ταφ 1, όπως γίνεται εδώ πέρα, από ταφ 1. Πολύ ωραία. Όσο τώρα η μεταβλητή θα είναι μικρότερη από το ταφ 2, θυμηθείτε στο προηγούμενο μάθημα τι λέγαμε, η μεταβλητή να είναι μικρότερη από το ταφ 2. Αυτή είναι η συνθήκη που ελέγχουμε. Επανάλαβε, ομάδα εντολών, η μεταβλητή να πάρει όταν πριν συν ταφ 3 το βήμα, τέλος επανάληψης. Και έγινε. Η μετατροπή από για από μέχρι σε όσο επανάλαβε. Αν χρειαστεί τώρα να κάνουμε την για από μέχρι σε αρχή επανάληψης, θα την κάνουμε πρώτα όσο επανάλαβε και μετά την όσο επανάλαβε σε αρχή επανάληψης. Πολύ εύκολο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, η μεταβλητή παίρνει τιμή από ταφ 1, άρα η μεταβλητή παίρνει ταφ 1, πρέπει να ισχύει η συνθήκη μεταβλητή μικρότερο ίσο του ταφ 2 και έχει βήμα ταφ 3. Δεύτερη περίπτωση, όταν έχουμε ταφ 1 μεγαλύτερο του ταφ 2, άρα έχουμε φθήνουσα σειρά. Κοιτάξτε, για από μέχρι, από ταφ 1 μεγαλύτερο του ταφ 2 λέμε έτσι, μέχρι ταφ 2 με βήμα ταφ 3, εννοείται το μείον εδώ πέρα, έχουμε φθήνουσα, έχουμε την ομάδα εντολών που θα επαναλαμβάνονται, τέλος επανάληψης. Το ισοδύναμο τώρα της όσο επανάλαβε είναι μεταβλητή να πάρει τιμή ταφ 1, όπως εδώ πέρα, πολύ ωραία. Όσο τώρα η μεταβλητή είναι μεγαλύτερη ίση του ταφ 2, προσέξτε, έχουμε φθήνουσα, τότε επανάλαβε, ομάδα εντολών, η μεταβλητή, μεταβλητή συν ταφ 3, έχει το μείον μέσα εδώ πέρα, τέλος επανάληψης. Κοιτάξτε, η μεταβλητή παίρνει τιμή ταφ 1, προσέξτε, έχουμε μεταβλητή μεγαλύτερο ίσο από το ταφ 2 και το βήμα ταφ 3, εννοείται το μείον. Προσέχουμε τα εξής σημεία, πριν τη δομή επανάληψης όσο επανάλαβε, πρέπει να αρχικοποιήσουμε τη μεταβλητή της επανάληψης για από μέχρι, στη τιμή ταφ 1, πώς φαίνεται εδώ πέρα, πολύ ωραία. Η συνθήκη της δομής επανάληψης όσο επανάλαβε θα γίνει μεταβλητή μικρότερο ίσο του ταφ 2, ανάλογα αν ισχύει ταφ 1 μικρότερο του ταφ 2, άλλως θα γίνει μεταβλητή μεγαλύτερη στο ταφ 2, αν ισχύει ταφ 1 μεγαλύτερη στο ταφ 2. Να το θυμάστε, η μεταβλητή θα είναι μικρότερη στο ταφ 2 αν έχουμε αύξουσα και μεταβλητή μεγαλύτερη ή ίση του ταφ 2 αν έχουμε φθήνουσα. Θα μεταφέρουμε τις εντολές επανάληψης για από μέχρι, όπως είναι στη δομή επανάληψης όσο επανάλαβε. Και τέλος, πριν το τέλος επανάληψης, στην όσο επανάλαβε, θα προσθέτουμε στη μεταβλητή, εδώ πέρα, την τιμή του βήματος, το ταφ 3. Αν λείπει, τότε θα την αυξάνουμε κατά 1. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Πρώτη περίπτωση, ταφ 1 μικρότερο στο ταφ 2, άρα αυξάνουμε. Έχουμε για i από 1 μέχρι 4, με βήμα 1, εμφάνισε i, τέλος επανάληψης. Οπότε το ισοδύναμο της όσο επανάλαβε θα είναι i να πάρει τιμή 1, όσο το i μικρότερο στο 4, επανάλαβε. Εμφάνισε i, το i, i συν 1. Τέλος επανάληψης. Όπως έχουμε πει, τώρα στη φθήνουσα. Για i από 10 μέχρι 2, με βήμα μείον 2, εμφάνισε i, τέλος επανάληψης. I να πάρει τιμή 10, όσο τώρα i μεγαλύτερο του 2, προσέξτε, μεγαλύτερο εδώ πέρα στη φθήνουσα, ενώ στην άξουσα έχουμε μικρότερο ίσο, επανάλαβε. Εμφάνισε i, i να πάρει τιμή i μείον 2, τέλος επανάληψης. Και τελειώσαμε. Πολύ εύκολο. Τώρα, αν μας ζητηθεί να κάνουμε τη για σε αρχή επανάληψης, αρκεί να την κάνουμε πρώτα στην όσο επανάλαβε και μετά αρχή επανάληψης, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Και τελειώσαμε το μάθημα της μετατροπής για από μέχρι σε όσο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.